Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να αλλάζετε την μπαταρία από το κλειδί του αυτοκινήτου σας εφόσον είναι της Audi. Αυτό είναι το κλειδί από το TTS μου. Είναι δεύτερης γενιάς TT, είναι το Mark II όπως λέγεται. Αυτό ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και μοντέλα της Audi όπως Α3, S3. Γενικότερα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σχεδόν τα περισσότερα μοντέλα της Audi μέχρι και το 2013, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, αν έχετε ένα κλειδί της Audi που μοιάζει σαν αυτό, η μπαταρία θα αλλάξει και αλλάζει έτσι όπως θα σας δείξω τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό πώς θα αλλάξουμε την μπαταρία. Θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι με πιο μυτερή επιφάνεια ή ένα στυλό ή οτιδήποτε. Και αυτό εδώ, το μαχαίρι στην ουσία της κουζίνας, απλά χρειάζομαι πολύ λεπτή επιφάνεια εδώ και θα σας δείξω και γιατί. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Ανοίγουμε το κλειδί προς αυτή την πλευρά και βλέπουμε εδώ μέσα, εδώ πέρα κάνει ένα σαν. Που μπαίνει λίγο προς τα μέσα. Εδώ είναι που θα πιέσουμε με το μύδι του μολυβιού και εδώ πέρα σε αυτή την πλευρά θα πιέσουμε με το μαχαίρι. Όπως βλέπετε, αυτό δεν είναι καπάκι, φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθεί και ότι εδώ είναι η μπαταρία. Επομένως, χρησιμοποιούμε το μαχαίρι από αυτή την πλευρά, εδώ πέρα μέσα δηλαδή, έτσι, και το πιέσουμε προς τα πάνω και όπως ακούσατε ξεκλείδωσε. Απλά ξεκλείδωσε πολύ εύκολα. Ίσως να μπορεί να βγει ακόμα και με το δάχτυλό μου. Όχι, χρειάζομαι εδώ πέρα να βάλω το μολύβι για να το πιέσω λίγο προς τα πάνω και όπως θα δείτε θα ανέβει από αυτή την πλευρά και μας έσπασε το μολύβι η μύτη, δεν πειράζει, παρόλα αυτά τη δουλειά μας την κάναμε και τώρα άνοιξε. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, όπως βλέπετε αυτό είναι το καπάκι, εδώ προσαρμόζω την μπαταρία. Ξεκινάμε από εδώ, από αυτό εδώ το σημείο, όπως βλέπετε έχει μέσα και ένα έτσι που μπαίνει προς τα μέσα, επομένως το ανοίγεται έτσι προς τα μέσα και μετά από εδώ από την εκοπή εδώ πέρα για να μπορέσει να βγει έξω εδώ και με το ίδιο σημείο το κλείνεται πάρα πολύ εύκολα εδώ και εδώ, έκλεισε, είμαστε έτοιμοι, αλλάξαμε την μπαταρία και όλα καλά. Ελπίζω παιδιά να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, έρχονται πολλά τέτοια βίντεο σχετικά με αυτοκίνηση, αμάξια και γενικότερα διάφορα how to και το πώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δείτε το βίντεο μου.